Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ στις βασικές του αξιακές αρχές, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, έχει και τον πολιτισμό. Δεν θα θεωρώ περιττό να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία και τα συνεταιράκια τους αυτά τα συγκεκριμένα χρόνια πώς αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό. Στον προϋπολογισμό που μας ήρθε το μήνα Δεκέμβρη είχε μειωθεί 40% από τις ήδη μειωμένες από τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια. Γεια σας παρακαλώ πολύ. 80 με 97% είναι η ανεργία των ανθρώπων στον χώρο του πολιτισμού. Για το πρόγραμμα μπορείτε να μας πείτε τους. Και εφόσον μιλάτε για παιδεία, και οι δύο, ένθεν και ένθεν, οι δύο συνέτεροι, σας παρακαλώ πέστε πολύ. Πέστε μου το πρόγραμμα. Να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα. Υπενήσεστε εμάς. Ναι, υπενήσω με εσάς. Από τι? Το πρόγραμμα του πολιτισμού είναι ανιρτημένο στο διαδίκτυο, είναι σε διαβούλευση. Η ενίσχυση του πολιτισμού και ο ταυτόχρονος αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ για ψωμί και τριαντάφυλλα, δηλαδή για ΖΙΝ και ΕΦΖΙΝ, θα είναι και θα γίνει πρόγραμμα από τις 26 και όλες του Γενάρη. Ενώ η δική σας πρόταση είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Στασούλας, ο οποίος απαγόρεψε να γίνει προεκλογική συγκέντρωση στο Υπουργείο Πολιτισμού μόλις προχθές, λειτουργώντας, όντας υπηρεσιακός υπουργός. Σας παρακαλώ, με αποσυντονίζετε. Έχω πει ότι έχω ένα ζήτημα ακοής και ζήτησα να το σεβαστείτε εκτός αέρα. Και δεν το σέβεται κανένα. Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ η κυρία Χατσοφιά για να ολοκληρώσει την τοποθέτηση. Συγγνώμη. Απαγόρεψε να γίνει προεκλογική συγκέντρωση λειτουργώντας ακόμα σαν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και όχι σαν υπηρεσιακός υπουργός. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο λαός θα πρέπει να προσέξει. Εάν θα ξαναπέσει στην τρύπα του Mind the Gap, που ξαφνικά μας έρχονται από παρθενογένεση και ξεχνάνε ότι είναι οι άνθρωποι που 40 χρόνια συγκυβερνήσανε τη χώρα και μας βάλανε στο μνημόνιο με το Καστελόριζο σαν φόντο, με τις βαρκούλες από πίσω, δεν θα πρέπει να ξαναπέσει σε αυτό το τεράστιο χάσμα που άνοιξε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Συνεχίστηκε με την κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου και συνεχίστηκε με τους συνεταίρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπανδρέου ψήφισε τα πάντα όλα αυτά τα δύο χρόνια όταν που ήταν ο κύριος Βενιζέλος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μπορείτε, η λύση είναι μία. Είμαι το ΣΥΡΙΖΑ για την επανάκτηση της αξιοπρέπειας της χώρας. Σας παρακαλώ, προστατεύστε με. Ναι. Προστατεύστε με. Παρακαλώ, διότι παρακαλώ, εδώ ιτάται και ο πολιτισμός, αλλά θα μου πείτε αυτό είναι το λιγότερο. Έχουν οδηγήσει σε τέτοια καταστροφή τη χώρα, όταν έχουν στείλει τα παιδιά μας έξω, όταν μετράμε καθημερινά αυτοκτονίες, όταν τις προάλλες ήρθε σε μία κοπέλα το χαρτί για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας και αυτοκτόνησε, όταν προχθές από κινητοποιήσεις σταμάτησαν, αναβλήθηκαν οι πληστηριασμοί στο ειρηνοδικείο της Νέας Ιωνίας. Ξέρει ο κόσμος, έχετε αναδείξει στα δελτία σας ότι οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ξεκίνησαν με την υπογραφή της συγκυβέρνησης. Προφανώς, που έχουν έρθει από την 1η-1η-15. Εμείς λέμε, κανένα σπίτι. Είναι το ερώτημα, κυρία Χατζησοφιά, έτσι δεν είναι? Οπότε νομίζω το κρατώ, γιατί το ερώτημα έχει τη βαρύτητα και από μόνο του. Κύριε Αβραμίδη, ακούσαμε κυρίως επιχειρηματολογία.